Καλημέρα, επιστρέψαμε στο στούντιο και επειδή τα παιδάκια είναι ο θησαυρός μας και άλλαξαν τα δεδομένα και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια και το πώς είναι τα παιδάκια μας μέσα στο αυτοκίνητο και μπορούμε και εμείς να κυκλοφορούμε μαζί τους και να νιώθουμε ότι είναι ασφαλή. Είμαστε εδώ, Ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στα Μαντίνα μου. Για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί διάβαζα και μας έλεγε και ο κύριος Ρεφενές που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ακριβώς πού διαφοροποιούνται αυτές οι νέες οδηγίες και είστε μέλος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας. Καλημέρα, κύριε Ρεφενέ. Καλή σας μέρα. Ότι μέχρι και τα 12 χρόνια, δηλαδή μέχρι ένα παιδάκι να γίνει περίπου ένα 40, πρέπει να κάθεται σε ειδικό παιδικό καθισματάκι. Ακριβώς, Σταματίνα. Θα πρέπει να κάθεται λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε στο μυαλό μας, ίσως μικρότερες ηλικίες παιδιών μέσα στο αυτοκίνητο. Όπως από φίλες μου, ότι μετά τα 4-5 ένα παιδάκι μπορεί να κάτσει πίσω με την. Ειδικά είναι και ανεπτυγμένο, έχουμε συνήθως αυτή την ψευδαίσθηση, η οποία όμως δεν ισχύει. Μάλιστα υπάρχουν και καθισματάκια τα οποία είναι σαν μαξιλαράκι. Εγώ αυτό χρησιμοποιώ για την κόρη μου. Όμως τώρα έρχονται νέες κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες πλέον ξεκινάνε να ισχύουν από την 1η Μαρτίου και αφορά στα καθισματάκια πλέον σε αυτές τις ηλικίες που έχουν όμως μια πλευρική κάλυψη, όπως μου έχει πει και ο κύριος Ρεφενές, δηλαδή καλύπτει και το κεφαλάκι και τα πλευρά του παιδιού μας. Τέλεια. Έτσι. Προτείνω να δούμε ένα σχετικό βίντεο, να καταλάβουμε πού διαφοροποιούμαστε και αμέσως μετά. Που εκεί αναφερόμαστε, Σταματίνα, σε μικρότερες ηλικίες, διότι η παιδική ασφάλεια ξεκινάει ακόμη από το μεευτήριο και θα πάρουμε το νεογέννητό μας στο σπίτι και βέβαια εξακολουθεί να υφίσταται όσο είναι τα παιδιά μας. Πολύ σωστά. Και αμέσως μετά θα δούμε ανάλογα με την ηλικία και τη σωματική διάπλαση του παιδιού μας. Πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε, παρακαλώ. Πόσες φορές δεν έχει τύχει να βάλετε το παιδί σας, το μωράκι σας, το καθισματάκι του αυτοκινήτου, να έχετε γενικότερα ενδιασμούς και πριν επιλέξετε ένα καθισματάκι αυτοκινήτου, να κλαίει μέσα στο αυτοκίνητο, να μην ξέρετε τι να κάνετε. Ερχόμαστε σε ένα λοιπόν που είσαι οδικός στο κομμάτι της ασφάλειας των παιδιών. Και ποια είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουμε, ανάλογα με την ηλικία? Έχει βγει ένας καινούριος κανονισμός, λέγεται iSize, είναι ευρωπαϊκή νόρμα. Και πλέον διαβαθμίζει τα καθίσματα αντί για τα κιλά, με το σώμα του παιδιού. Τι εννοούμε με το σώμα του παιδιού? Ότι πλέον το κάθισμα πρέπει να το διαλέξουμε ανάλογα με το ύψος κυρίως του παιδιού, έτσι ώστε σε κάθε φάση της ανάπτυξής του το κάθισμα να μπορεί να προστατεύσει το παιδί σωστά. Ξεκινάμε μία επίδειξη με την μπεμπούλα μας, που είναι μόλις 5 μηνών. Βγαίνουμε από το μευτήριο. Δεν χρησιμοποιούμε καλαθούνα. Όχι. Σωστά. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Δεν χρησιμοποιούμε αγκαλιά. Απαγορεύεται. Επομένως, χρησιμοποιούμε το καθισματάκι αυτοκινητού. Αποκλειστικά και μόνο καθισματάκι αυτοκινητού. Όχι πορμπεμπέ, καθισματάκι αυτοκινητού. Ωραία. Το οποίο υποχρεωτικά θα κοιτάζει προς τα πίσω. Ωραία. Μέχρι το παιδί μας να γίνει 85 εκατοστά σε ύψος, περίπου 15 μηνών. Και το iSize συνιστά μέχρι 4 περίπου ετών, δηλαδή μέχρι ύψος 1,05, τα παιδιά να βρίσκονται κοιτάζοντας προς τα πίσω. Βάζουμε την μπεμπούλα μέσα και φροντίζουμε τα εξής. Οι ζώνες και το κεφαλάκι του παιδιού να έρχονται ακριβώς πίσω από το κάθισμα. Πρέπει να δούμε τις οδηγίες χρήσης του. Ωραία. Και το προσαρμόζουμε ώστε οι μάντες να μην είναι ούτε πολύ ψηλά όπως είναι τώρα. Δένουμε σωστά την πόρπη του καθίσματος. Φύγουμε τους μάντες τόσο ώστε να χωράει ανάμεσα στο τον ημάντα, στο μαξιλαράκι. Πολύ το όσφιξες. Όχι. Και στο σώμα του παιδιού, ένα με δύο δάχτυλα. Ο γιος μου είναι ο Γιώργος, δύο ετών, ο οποίος, παιδιά, δεν θέλει καθόλου όμως το καθισματάκι αυτοκινήτου. Ναι, αλλά δεν πηγαίνεται χωρίς. Γιατί μέχρι να γίνουμε ένα 40 σε ύψος, πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σε ειδικό κάθισμα αυτοκινήτου. Ακόμα και εγώ, αν ήμουν ένα 38, έπρεπε να είμαι σε ειδικό κάθισμα. Λοιπόν, του βάζω κανονικά τη ζώνη, τώρα τους σημάντες. Πολύ σωστά, από πάνω. Από πάνω. Το ρυθμί. Βάλε πίσω πλατούλα να δω. Πίσω κεφαλάκι. Πάνε πίσω κεφαλάκι. Μπράβο, καλό παιδί. Ωραία. Λοιπόν. Ενώνει τα δύο σιδεράκια. Το ένα μπαίνει πάνω στο άλλο. Κουμπώνουν, θηλυκώνουν. Τις βάζουμε μαζί στην πόρπη. Κάνουμε κλακ. Ρυθμίζουμε και σφίγγουμε. Βάζουμε το κάθισμα σωστά. Βάζουμε το παιδί σωστά μέσα στο κάθισμα. Έχουμε διαλέξει το σωστό κάθισμα για το παιδί μας. Και πάμε να χαρούμε το ταξίδι. Ωραία. Φύγαμε, Γιώργο, για ταξίδι. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ρεφενέ, να δώσουμε το λόγο σε εσάς και να μας πείτε ανάλογα με την ηλικία τι προσέχουμε και τι ζητάμε για να είναι τα παιδάκια μας ασφαλή μες στο αυτοκίνητο. Πολύ ωραία. Καταρχάς, να εξηγήσουμε το λόγο, γιατί πολύ ωραία κάνετε μια διαπίστωση ότι πολλοί γονείς που το βλέπω και στα δικά μου τα παιδιά στο σχολείο τους δεν χρησιμοποιούν παιδικό κάθισμα από ένα σημείο και μετά. Τα αυτοκίνητα, όταν κατασκευάστηκαν για άντρες 40-άριδες. Αυτοί μπορούσαν τότε να πληρώσουν τα αυτοκίνητα. Ακόμα και τώρα, φυσικά τα συστήματα παθητικής ασφάλειας έχουν βελτιωθεί κατά πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και πάλι
τα παιδιά, επειδή έχουν και διαφορετική ανατομία, δεν είναι μικρογραφία ενός ενήλικα, χρειάζονται ειδική φροντίδα μέσα στο αυτοκίνητο για να μπορούν να έχουν τη μέγιστη προστασία. Η καινούρια ευρωπαϊκή νόρμα, η R129, η οποία είναι σε ισχύ σε διάφορες φάσεις, ουσιαστικά αλλάζει ότι πλέον κοιτάμε το ύψος. Ναι. Είναι πιο σωστό. Μας λέγατε πριν ότι, ας πούμε, αν κάτσει ένα παιδάκι 6 χρονών που εμείς έχουμε την αίσθηση ότι είναι μεγάλο πίσω με τη ζώνη του μεγάλου, δεν το προστατεύει στο σημείο που πρέπει, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Με πάρα πολλές δράσεις που έχει το ΙΟΑΣ, συναντούμε συνέχεια γονείς. Όταν λοιπόν τους λέμε ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει τη χρήση παιδικού καθίσματος μέχρι 12 χρονών, γουρλώνουν τα μάτια. Όπως τα γουρλώσαμε κι εμείς. Ακριβώς. Όμως. Η αντίδρασή τους όταν τους λέμε πολύ ωραία, βάλτε το παιδί σας που είναι μικρότερο από 12 χρονών στο αυτοκίνητο χωρίς παιδικό κάθισμα. Περάστε του τη ζώνη. Μήπως η ζώνη αντί να περνάει από τον ώμο και από την κλίδα, περνάει από την καροτίδα. Και εκεί σε μια περίπτωση ατυχήματος φυσικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Και αντί να το προστατεύσει η ζώνη το παιδί, μπορεί να το δημιουργήσει και ακριβώς. Πρόβλημα. Εκεί έχουμε το φαινόμενο. Γιατί είναι το οριζόντιο μέρος της ζώνης είναι στο στομάχι αντί να είναι στη λεκάνη και το διαγώνιο είναι στην καροτίδα αντί να είναι στην κλίδα. Του είναι και πιο εύκολο να βγάλει και τη ζώνη, κύριε Ρεφενέ, όταν είναι έτσι. Καταρχάς δικαιολογημένα θέλει να απαλλαγεί από τη ζώνη γιατί τον ενοχλεί. Τον ενοχλεί, ναι. Αυτό που γίνεται είναι ότι περνάει συνήθως το χέρι πάνω από τη ζώνη και σε περίπτωση ατυχήματος θα υπάρξει πολύ σοβαρό τραυματισμό. Τα βλέπεις τα παιδιά από 2,5-3 εμένα οι κόρες μου προσπαθούν, πατάνε τα κουμπιά και τα λοιπά και προσπαθούν να περιλογιστούν. Γι' αυτό και θα πρέπει στα ματίνα να περνάει περίπου ένα δαχτυλάκι το χέρι σου, να το πούμε και στις φίλες σου που μας βλέπουν. Στη ζώνη, έτσι δεν είναι κύριε Ρεφενέ, πρέπει να περνάει. Ζώνες για να των δούμε λίγο με βάση τα καθίσματα. Θέλουμε να σφίξουμε τόσο όσο να μην μπορούμε να τσιμπήσουμε τη ζώνη ή να φοράει μόνο ένα δάχτυλο στο στήθος. Εγώ έχω παρατηρήσει όταν είχαμε, γιατί είχαμε τέτοια καθισματάκια που έβγαζε έτσι το χεράκι τη κόρη μου από μέσα από. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ καλό σφίξιμο. Πολύ καλό. Και αν αρχίζει και παραπονιέται, με πονάει, δεν μπορώ. Είναι μετά θέμα επιβολής. Είναι καταρχάς θέμα γονεϊκού πρότυπου. Τον εμείς με τη συμπεριφορά μας να δείχνουμε στο παιδί με ήρεμο τρόπο ότι όλοι δένουμε τη ζώνη και οδηγούμε. Όταν είμαστε σωστά ασφαλισμένοι, έτσι και το παιδί πρέπει να δεμένει στο παιδικό κάθισμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μου είχε πει ο κύριος Ζεφενές ότι αφορά τα στοιχεία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που έκανε μία έρευνα για το πόσο συχνά κάνουμε χρήση του παιδικού καθίσματος στην Ελλάδα. Ναι. Μιλάμε για το 57% στα ματίνα, όταν στην Σουηδία, για παράδειγμα, είμαστε στο 95%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αν μη την άλλο την αγωγή να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά μας να κάθουν στο παιδικό τους καθισματάκι. Για ένα μεγαλύτερο παιδί, κύριε Ρεφενέ, είναι αυτό το κάθισμα, για να το δούμε να το καταλάβουμε. Ναι, αυτό το κάθισμα είναι από 1 μέτρο μέχρι 150 εκατοστά. Αρχίζουμε λοιπόν, όπως είπα, να μιλάμε με το ύψος. Καταρχάς να πούμε ότι μία νόρμα, γιατί μπορεί να ανησυχήσει κάποιος ότι έχω ένα κάθισμα που είναι με βάση την παλαιά νόρμα. Τι κάνω, πρέπει να το αλλάξω? Όχι, οι νόρμες, τα πρότυπα λειτουργούν παράλληλα για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να σβήσει το παλιό και να. Υπάρχει μόνο το καινούριο. Άρα δεν χρειάζεται κάποιος να σπεύσει να αγοράσει κάποιο καινούριο κάθισμα. Εδώ λοιπόν είμαστε από 15 έως 36 κιλά ή από 1 μέτρο έως 150 εκατοστά και σε αυτή την κατηγορία θέλουμε να ανυψώσουμε το παιδί για να έρθει στη γεωμετρία της ζώνης τριών σημείων του αυτοκίνητου. Άρα ουσιαστικά, για να καταλάβω, εμείς θέλουμε το κεφαλάκι του να είναι προστατευμένο. Ναι, εδώ η νέα. Πλευρικά. Εδώ τώρα, τι ήρθε να πει το νέο πρότυπο, ότι μέχρι 125 εκατοστά πρέπει αυτού του είδους το κάθισμα να έχει πλάτη. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και τα ανυψωτικά, τα λεγόμενα ανυψωτικά μαξιλάρια, που είναι μόνο το κάτω μέρος, το οποίο ανυψώνει το παιδί. Αυτά έχουν λοιπή προστασία στις πλευρικές προσκρούσεις. Ενώ δεν είναι και τόσο καλός ο οδηγός της ζώνης και πολλές φορές ενοχλείται το παιδί και μπορεί και τη βγάζει. Μου έχουν στείλει μια φωτογραφία τώρα από μια φίλη, την ώρα που μάθαμε ότι θα κάνουμε το θέμα, από κάποιες, ήταν στον δρόμο στην παραλική της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, όπου έχει ο συνοδηγός αγκαλιά το μωρό του, ο ίδιος φοράει τη ζώνη, γιατί έχουμε ίσως και την ψευδέστηση ότι αν εμείς είμαστε προστατευμένοι, δεν τρέχει και κάτι που έχουμε το μωρό μας αγκαλίτσα. Έχουμε πέσει κάποιες φορές τη λούμπα, ίσως οι περισσότερες από εμάς. Τώρα, εγώ δεν θέλω να κακίσω τη συγκεκριμένη κυρία, γιατί και εγώ έχει τύχει και το λέω και ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχει σε φάση διακοπών το καλοκαίρι να πω, έλα μωρέ, η απόσταση είναι 3 λεπτά απόσταση. Γκρινιάζει, θα την πάρω αγκαλιά. Δυστυχώς το έχουμε κάνει όλοι, γιατί δεν είναι στην οτροπία μας να το έχουμε στο μυαλό μας και πρέπει να τοποθετήσουμε το μυαλό μας σε έναν άλλο και τρόπο σκέψη. Δηλαδή ότι πρέπει πάντα και για μια διαδρομή
λίγων μέτρων να. Και εκεί σταματήνω από μαρτυρίες γονέων που έχω διαβάσει και έχω δημοσιεύσει στο Όλφρο Μάμα. Λένε ότι δεν το είχαμε σκεφτεί, έκλαιγε το μωρό, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, το πήραμε αγκαλίτσα και τελικά. Μάλιστα. Συνέβη αυτό που δυστυχώς δεν ξέρει κανείς πότε μπορεί να συμβεί αυτό το είναι. Κακό και καλό είναι να προσέχει. Έτσι είναι. Για να έχει. Να πω όμως και κάτι στο θέμα που είπατε. Και με αυτό να κλείσουμε. Αν κάποιος γονιός νομίζει ότι έχοντας την αγκαλιά το μωρό του μπορεί να το συγκρατήσει σε περίπτωση ατυχήματος, να πούμε ότι σε περίπτωση ένας ατυχήματος, μια σύγκρουση με τοπικής με 50 χιλιόμετρα την ώρα, υπολογίστε περίπου 30 με 40 Μάλιστα. φορές το βάρος του μωρού ότι είναι παραπάνω ως δύναμη. Μάλιστα. Ένα μωρό 8 κιλών μπορεί να είναι 320 κιλά δύναμη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το συγκρατήσει κανείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ήταν πολύ διαφωτιστικός. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία ζωής. Ευχαριστούμε και πολύ. Και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Θα τα πούμε την άλλη.